σας. Σήμερα έχουμε 7 Μαρτίου του 2017 και σας παρουσιάζω ένα νέο είδος της συλλογής μου. Στην πραγματικότητα δηλαδή όχι νέο, απλά τώρα πρώτη φορά το βλέπετε. Και το συγκεκριμένο ζώο είναι νέο, το πήρα σήμερα από έναν άλλο χομπίστα που έκανε εκτροφή σε αυτά τα ζώα. Το βγάλαμε, είναι μέσα στη σακούλα, μέσα σε αυτό το κουτί και θα το δείτε. Είναι λοιπόν αυτό. Δυστυχώς η ώρα είναι αυτή, φως δεν έχουμε πολύ. Αυτός ο φωτισμός πιστεύω ότι φτάνει. Ίσως τα χρώματά του δηλαδή να μην φαίνονται στο 100%, αλλά θα το δείτε και σε άλλα βίντεο. Είναι λοιπόν ένα αρσενικό χερσαίο μαδαγασκαριανό γκέκο, επιστημονική ονομασία Paroedura picta. Έχει και άλλες κοινές ονομασίες, το λένε μεγαλοκέφαλο γκέκο, χερσαίο γκέκο, Μαδαγασκάρης, πίκτα σκέτο κλπ. Ας το πούμε τώρα εμείς με την επιστημονική ονομασία που είναι και πιο σύντομη. Δείτε το λοιπόν, είναι πανέμορφο. Εδώ πάνω κάνει ένα κρασί λάμπα, γι' αυτό είναι έτσι. Δείτε το. Πιο όμορφα χρώματα σε τέτοιο είδος δεν έχω ξαναδεί. Έχει τη γραμμή πάνω, αυτό το stripe που λέμε, που εμφανίζουν πολλά από αυτά τα γκέκο συχνά. Μια λευκή γραμμή που οριοθετείται από πιο σκόρες γραμμές. Έχει γενικά όμορφο ανοιχτό χρώμα και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι head ετερόζυγο για xanthic. Ένα μορφικό το οποίο έχει έντονα ξανθά χρώματα και λιγότερα σκούρα, που είναι ιδιαίτερα σπάνιο μορφικό. Στην Ελλάδα έως τώρα δεν έχει υπάρξει και θα μπορώ θεωρητικά τουλάχιστον να κάνω αναπαραγωγή και μετά κάποια από αυτά τα μικρά να τα διασταυρώσω για να βγει αυτό το μορφικό. Αυτό εδώ είναι το τεράριό του που έχω διαμορφώσει. Ένα φαουνάρι μου είναι, 36x22 πόσο είναι, επί 15. Αυτή εδώ είναι η φωλιά του. Είναι όπως του μικρού κυλιδωτού γκέκο η φωλιά. Μέσα έχει υγρό χώμα. Από εδώ είναι ανοιχτή, είναι κουτί. Έχω βάλει χαρτί από πάνω, έχω βάλει φλοιούς από φελό. Αυτό το είδος ζει στα νότια της Μαδαγασκάρης, συνήθως σε ξηρά δάση και δαμνόταπους και κρύβεται κυρίως κάτω από ρίζες, κάτω από φλοιούς και κάτω από πλατιές πέτρες. Είναι νυχτόβιο όπως και τα περισσότερα γκέκο, έχει μεγάλο κεφάλι και σημαίνει αυτό ότι μπορεί να πιάνει έντομα μεγάλα δυσανάλογα με το σώμα του, άρα μπορεί να τρώει και αρκετά μεγάλα έντομα χωρίς πρόβλημα. Έχει ελαφρώς παχιά ουρά για να αποθηκεύει λίπος, αλλά φυσικά όχι τόσο πολύ όπως το γυλιδωτό γκέκο. Και έχει κολλητική ικανότητα, αλλά είναι ατροφική. Οι κολλητικές του επιφάνειες στα πόδια του είναι πολύ μικρές και σπάνια σκαρφαλώνει σε ελαίες επιφάνειες, ιδίως όταν μεγαλώσει όπως τώρα. Δεν σκαρφαλώνει σχεδόν ποτέ. Και πάλι φυσικά πρέπει να έχουμε κλειστό το καπάκι, γιατί μπορεί να το κάνει κάποιες φορές αυτό. Τα μικρότερα άτομα μπορούν να σκαρφαλώσουν πιο εύκολα. Άλλα μέλη του γένους είναι πιο δεντρόβια και πιο αναρχητικά. Και κάποια άλλα είναι πιο εδαφόβια. Να τώρα το βλέπετε, είναι ανήσυχο, θέλει να βγει. Είναι το πιο κινητικό γκέκο αυτό το είδος από αυτά που έχω. Έχω κι άλλα δύο θηλυκά, αλλά δεν τα έχω εδώ. Να το. Πιθανόν να είναι και γονιμοποιημένα, μπορεί να γεννήσουν. Μάλλον θα προσθέσω ακόμα ένα θηλυκό. Να το. Αυτό είναι αρσενικό 1,5 έτους περίπου. Ο προκάτοχός του το πήρε το Μάρτιο του 2016 και μάλλον είχε γεννηθεί από ό,τι λένε το 2015, άρα μπορούμε να πούμε ότι γεννήθηκε φθινόπωρο του 2015. Και αυτά τα γκέκο ζουν περίπου 5 με 8 χρόνια, σπάνια στα 10 χρόνια. Γενικά είναι ένα είδος που ζει λίγο και αναπαράγεται πολύ. Ένα θηλυκό μπορεί να γεννά διάδεση αυγών κάθε 2 εβδομάδες κατά την περίοδο αναπαραγωγής. Στις βέλτιστες συνθήκες, αλλιώς μπορεί να γεννάει πιο αργά. Αλλά γεννάνε θεωρητικά τουλάχιστον όλο τον χρόνο. Τώρα λοιπόν θα ανοίξουμε το κουτί για να το αφήσω μέσα. Μπορεί να προσπαθήσει να φύγει τώρα, θα πρέπει να προσέχω. Το αφήσω εδώ. Έβαλα το χέρι μέσα. Να το, το πιάσα. Μόλις έχει φάει κιόλας, γι' αυτό είναι στρομπουλό. Να το. Δείτε το, πόσο όμορφο είναι. Μεγάλα ματάκια, σαν καρτούν είναι ακριβώς. Να το. Μπήκε μέσα. Όπου δείτε το, σήκωσε την ουρά του. Γιατί αυτά τα γκέκο όταν απειλούνται σηκώνουν την ουρά και την κυρδώνουν προς τα μπροστά και έτσι μιμούνται το σκορπιό για να μην το πειράζουν. Να το. Τι κάνει. να είναι στη γωνία. Να το, το ξανάπιασα. Δείτε το λίγο. Είναι γύρω στα 15 εκατοστά. Πηδάει, όπως βλέπετε, πρέπει να το προσέχουμε, μην φεύγει. Να το. Ακόμα δεν ξέρει που είναι η τρύπα του. Πρώτη φορά μπήκε εδώ. Αλλά έχει πολλά μέρη να κρυφτεί. Άμα δεν θέλει την βασική του τρύπα, αυτή θα είναι η βασική του κρυψώνη, η οποία θα θερμαίνεται κιόλας. Θα το βάλω πάνω σε μια θερματική πλάκα να έχει θερμοκρασία γύρω στους 28 βαθμούς με 30. Όπου να είναι καλοκαιριάζει, δεν θα χρειάζεται και τόση ζέστη. Μπέζει στην τρύπα σου μέσα. Ακόμα δεν μπαίνει. Κλείνω το καπάκι καλά. Πάντα πρέπει να τα προσέχουμε αυτά. Μη μας φύγει, είναι και σπάνιο. Και πάω τώρα λοιπόν να το τοποθετήσω στο μέρος όπου θα βρίσκεται. Σκοτεινά είναι εδώ, φλάζ δεν έβαλα στο βίντεο γιατί δεν ήθελα να το τρομάξω. Συνήθως τα γκέκο τουλάχιστον αν δεν έχω συνηθίσει τρομάζουν από έντονα φώτα. Βάζω τη θεματική του πλάκα λοιπόν. Εντάξει λοιπόν, το αφήνουμε λοιπόν στην ησυχία του, το αφήνω λίγες μέρες και μετά θα το ταΐσω και έπονται φυσικά και άλλα βίντεο με αυτό και με άλλα και με τα μικρά που πιθανόν βγάλουν και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν από μένα σήμερα, γεια σας.